ήρθαν οι πολυπόθητες και οι πολυσυζητημένες μειώσεις στον φόρο των καυσίμων. Παρακολουθείτε από το πρωί τις τιμές των πρατηρίων, κύριε Δρουσότη. Έχουν συμμορφωθεί οι πρατηριούχοι? Τις παρακολουθούμε τις τιμές κάθε μία ώρα μέχρι στιγμής, μέχρι η ώρα 12 και 40 πριν 5-10 λεπτά. Η βενζίνη 95 αντί να μειωθεί κατά 8,3, μειώθηκε 6,9. Υπολείπεται για ακόμα 1,4 σεν το λίτρο. Δεν έφτασε εκεί που αναμέναμε να φτάσει. Το πετρέλαιο κίνηση το 7,3 αντί 8,3 και το πετρέλαιο θέρμανση 5,6 αντί 6,4. Όμως εδώ να πούμε και πως αναμέναμε εμείς ως καταναλωτές. Αντιλαμβανόμαστε ως καταναλωτές ότι υπάρχουν κάποιες πρακτικές δυσκολίες. Δηλαδή οι πρατηριούχοι μέχρι τα μεσάνυχτα εψές δήλωσαν τα αποθέματα που είχαν για να πάρουν πίσω το μειωμένο φόρο. Διότι μετά τα μεσάνυχτα ήταν ο μειωμένος φόρος. Δεν αναμέναμε ως καταναλωτές οι πρατηριούχοι να σηκωστούν από το κρεβάτι τους, να επαναλλάξουν τις τιμές τους, ώστε να δούμε κι εμείς ότι μειώθηκαν οι τιμές. Εντάξει, πήγε μία η ώρα όμως. Ναι, ναι, αυτό είναι που θέλω. Αναμέναμε ότι με το άνοιγμα των πρατηρίων τις πρώτες μια-δυο ώρες θα αναμέναμε το 8 σεν μείωση, 8,3 σεν. Μέχρι στιγμής είναι ώρα με ώρα μειώνεται, αλλά τώρα είναι μέχρι 12 και 40, δεν φτάσαμε ακόμα. Στο μείωση το 8,3. Θα είμαστε στα επίπεδα που έπρεπε να φτάσουμε. Θα είμαστε ευχαριστημένοι όμως μετά το τέλος της ημέρας που θα κλείσουν τα πρατήρια, να κλείσουν με τη μείωση την οποία έχει επιβάλει και εγκρίνει η Βουλή. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Δρουσότη, η μειωμένη τιμή στα καύσιμα δεν εκτιμάται ότι θα παραμείνει και πολύ? Ναι, είναι δύο πράγματα που πρέπει να πω. Πρώτον, ότι από νομικής πλευράς ένας πρατηριούχος αν πει ότι εγώ ούτε μισό σεν δεν το μειωνώ, τότε... Ναι. Δεν υπάρχει παράβαση, διότι η λιανική τιμή πώλησης είναι ελεύθερη. Υπάρχει όμως η ηθική υποχρέωση και ο σεβασμός προς τους πελάτες του, οι οποίοι γνωρίζουν και αναμένουν ότι θα έπρεπε να πέσει η τιμή. Έναν αυτό. Δεύτερο, οι καταναλωτές, οι εκτιμήσεις μας είναι ότι σε 3 εβδομάδες ή κοντά στις 3 εβδομάδες θα είμαστε στις ίδιες τιμές που είχαμε εχθές. Δηλαδή, 7 με 8 σεν αύξηση θα έχουμε στις επόμενες 3 εβδομάδες περίπου. 3 εβδομάδες με 1 μήνα θα έχουμε 7 με 8 σεν αύξηση. 3 εβδομάδες δηλαδή κρατάει αυτή η ανάσα που θα πάρουμε. Και όποιος προλάβει, πρόλαβε. Τώρα, κύριε Φρουζότη, πολύ γρήγορα, θέλατε να προσθέσετε και κάτι όσον αφορά τους φόρους στις τιμές των καυσίμων? Προσθέστε το για να βάλουμε και στην συζήτηση, αν μπορούμε τώρα καλύτερα να τον βάλουμε, τον κύριο Χριστοδούλου, είναι εκπρόσωπος του Συνδέσμου Πρατηριούχων. Ολοκληρώστε, κύριε Δρουσότη, και να καλωσορίσουμε και τον κύριο Χριστοδούλου. Ναι. Θα ήθελα, στη λιανική τιμή των καυσίμων υπάρχει και το κόστος των βιοκαυσίμων και της μεταφοράς των δεξαμενών στο βασιλικό. Κανείς δεν μας λέει πόσα είναι αυτόν το κόστος και πόσα πληρώνει ο καταναλωτής. Από κάποιους υπολογισμούς που κάναμε σαν σύνδεσμος. Και μακάρι να κάνουμε λάθος. Το ευχόμαστε από καρδιάς να κάνουμε λάθος, να μας το πει το Υπουργείο Ενέργειας. Εκτιμούμε ότι 10 σεν το λίτρο πληρώνει ο καταναλωτής για τα βιοκαύσιμα και για το κόστος μεταφοράς των αποθηκών, που αυτά τα δύο θα μπορούσαν να αποφευθούν. Αλλά θα περιμένουμε την επαλήθευση ή την άποψη της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή. Θα επιχειρήσουμε και εμείς να πάρουμε την απάντηση, κύριε Δρουσότη. Θα επιχειρήσουμε και εμείς να πάρουμε την απάντηση πάνω σε αυτό που λέτε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δρουσότη. Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Χριστοδούλου, μείωσαν οι πρατηριούχοι τις τιμές στα καύσιμα. Ο κύριος Δρουσότης μας είπε ότι μέχρι στιγμής η βενζίνη 95 οκτανίων μειώθηκε 6,9 μέσο όρο, το πετρέλαιο κίνησης 7,3 και το πετρέλαιο θέρμανσης 5,6. Επαληθεύονται οι
εκτιμήσεις του κύριου Δρουσιώτη, του Συνδέσμου Καταναλωτών. Ναι, οι πραγματικοί σίγουρα, κυρία Σάβα, έχουν μειώσει τις τιμές. Αν έμειναν 2-3 που δεν το έχουν κάνει, σίγουρα θα το κάνουν. Εξού είπε και ο κύριος Δρουσιώτης, τον έχω ακούσει, ότι νομικά δεν υπάρχει κανένα θέμα με τους πραγματικούς που έχουν αργήσει να μειώσουν τις τιμές. Σίγουρα όμως θα το κάνουν, δεν μπορούν να μην το κάνουν. Οι τιμές που μου έχετε πει μειώσεις τώρα είναι ο μέσος όρος. Ναι. Οι περισσότεροι πρατηρούχοι έχουν μειώσει τις τιμές σύμφωνα με την μείωση του φόρου κατανάλωσης που έχει ανακοινωθεί. Ελπίζουμε ότι μέχρι αύριο το πρωί όλα θα είναι εντάξει. Έρχεται ο κόσμος, κύριε Χριστοδούλου, πλέον γεμίζουν με περισσότερα χρήματα το αμάξι τους. Να φανταστούμε έτσι. Ναι, υπάρχει μια αυξημένη κίνηση σήμερα. Αφού το γνώριζε ο κόσμος ότι θα μειωθούν οι τιμές, λέει αφού δεν θα το χρειαστώ να βάλω τη Δευτέρα, την Τρίτη, την Τετάρτη. Αυτό είναι λογικό. Μια μικρή αύξηση είδαμε και στο πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί κάποιοι που δεν είχαν καθόλου στα ντεπόζιτα τους παραγγείλανε λίγο πετρέλαιο για να περάσουν αυτές τις μέρες, τις τελευταίες μέρες του χειμώνα. Έγινε μια κίνηση, μια αυξημένη, μπορώ να πω, κίνηση. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Χριστοδούλου, να μας δώσετε έτσι χαρακτηριστικά κάποιες τιμές πριν σας αποδεσμεύσουμε. Αυτή τη στιγμή, ο μέσος όρος η βενζίνη είναι τα 5 οκτανίων το λίτρο. Πόσο πάει? Ο μέσος όρος δεν τον έχω βγάλει εγώ, αλλά η τιμή που πρέπει να μπει στα πρατήρια σύμφωνα με τη μείωση είναι για την 95 οκτανίων στο 1,37, για το πετρέλαιο κίνηση στο 1,44 και για το πετρέλαιο θέρμανση στα 98-99 σέντ το λίτρο. Μάλιστα. Κύριε Χριστοδούλου, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Τώρα, κυρίες και κύριοι,